Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο θα μιλήσουμε με θέμα τοξική και χειριστική μητέρα. Αυτό και αν είναι θέμα που το έχουμε ξαναπιάσει και δυστυχώς νομίζω θα το ξαναπιάσουμε και θα το ξαναπιάσουμε. Κάντε ένα καφέ. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Λοιπόν, πάω κατευθείαν να διαβάσω την επιστολή της φίλης. Αγαπημένη μου θέκια, είμαι 40 χρονών, παντρεμένη με δύο παιδάκια, σε παρακολουθώ εδώ και δύο χρόνια να ζήσεις και εσύ και τα παιδιά σου. Και έχει αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μου και κατά και η ζωή μου. Αγάπη μου, Χαίρομαι. Χαίρομαι να είναι βοηθητικό το κανάλι μας το να αλλάζει ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων και κατά συνέπεια και η ζωή τους. Δεν έχω κάνει ποτέ το δώρο της ψυχοθεραπείας στον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και ταυτόχρονα και όσο μπορώ πιο αναλυτική. Και όντως τα καταφέρω στο γραμμό. Μεγάλωσα με μια τοξική, ναρκισιστική χειριστική, άρρωστη μητέρα εντό εισαγωγικών. Δεν θέλω ούτε έτσι να την αναφέρω. Δηλαδή δεν θες ούτε μέσα σε εισαγωγικά να λες τη λέξη μητέρα. Από τότε που τη θυμάμαι σαν παιδί, είχε ψυχολογικά, ψυχικά προβλήματα, πίνοντας χάπια, αντικαταθλιπτικά, ερεμιστικά κτλ. που της έδινε ο ψυχίατρος. Είναι μια γυναίκα χωρίς ενσυναίσθηση και γενικά ανάπηρη συναισθημάτου. Λοιπόν, ο όρος ανάπηρη συναισθημάτων» δεν είναι ένας όρος ο οποίος είναι ορθός όσον αφορά στην ηθική α, της, α, της χρήσης της γλώσσας σε σχέση με την αναπηρία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι συναισθημάτων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε συναισθήματα. Κάποιοι άνθρωποι μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας με ψυχοσυναισθηματική οριμότητα και άλλοι όχι. Σας θυμίζω το χθεσινό βίντεο για την εκδραμάτιση. Επίσης, οι γυναίκες οι οποίες, οι άνδρες οι οποίοι υποφέρουν από κατάθλιψη και πηγαίνουν στο ψυχίατρο και παίρνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία και μπορεί να χρειαστεί για ένα διάστημα όταν έχουν και αχώδη διαταραχή να πάρουν και ηρεμιστικά, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όπως περιγράφει τη μητέρα της η κοπελά, Έχω μια ιδέα για το τι μπορεί να συνέβαινε, θα την πω στην πορεία, όμως προσοχή να μην ε, στοχοποιήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μια οποιαδήποτε διάγνωση, ψυχική διάγνωση και παίρνουν μια οποιαδήποτε θεραπεία από ψυχίατρο. Άλλο πράγμα η ψυχική υγεία και άλλο η προσωπικότητα και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντα για τα προβλήματα της έφτεγαν οι άλλοι, αλλά ποτέ αυτοί. Οι γονεί τη, ο πατέρα μου και τώρα που μεγαλώσαμε, τα ίδια τη τα παιδιά. Ήθελε πάντα να γίνεται το δικό τη και όταν δεν γινόταν έπαιρνε παραπάνω χάπια για να γίνει χάλια και να μας ρίξει τις ευθύνες, με αποτέλεσμα εμείς ποτέ να μην τις χαλάμε χατήρι, μήπως και γίνουμε εμείς η αιτία και αυτοκτονήσει έχει κάνει μέχρι στιγμής τέσσερις απόπειρες αυτοκτονίας πίνοντας χάπια. Τόσο χειριστική ήταν. Δεν μπορώ να γνωρίζω τη διάγνωση της μητέρας σου, αλλά είναι πολύ πιθανόν εάν ερωτηθεί ο ψυχίατρός της ή η ψυχίατρη της για το τι διάγνωση έχει, να μιλήσουν περισσότερο για διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος και όχι για μια απλή κατάθλιψη, μια απλή αγχώδη διαταραχή και τα ε, Η χειριστικότητα, η έλλειψη ενσυναίσθησης και όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κατάθλιψη, δεν παραπέμπουν σε αγχώδη διαταραχή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως να προσέξουμε να μην στοχοποιήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μια ψυχική διαταραχή αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα πρόβλημα, πάνε στο γιατρό, παίρνουν τη θεραπεία τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και δεν επιβαρύνουν κανέναν. Εσύ εδώ μιλάς για την υπέρτατη χειριστικότητα, που η υπέρτατη χειριστικότητα έχει να κάνει με τις απόπειρε αυτοκτονίας προκειμένου να προκληθεί προσοχή. Εδώ θέλω να πω, θέλω να πω ότι οι οδηγίες για το πώς διαχειριζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για αυτοκτονία, είναι ότι παρόλο που μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι αυτό μπορεί να γίνεται με χειριστικά κίνητρα, παρόλα αυτά πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε προφυλάξεις και να προβαίνουμε στις απαραίτητες κινήσεις όταν κάποιος μιλάει για αυτοκτονία. Γιατί ακόμη και αν είναι χειριστική απόπειρα, μπορεί κατά λάθο να χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος και, ποια είναι, και ποιος είναι ο κατάλληλος χειρισμός όταν ένα πρόσωπο που γνωρίζουμε μιλάει για αυτοκτονία. Ο κατάλληλος χειρισμός είναι να πάρουμε στα σοβαρά υπόψη αυτό που λέει και να επιμένουμε το πρόσωπο αυτό να πάει σε ειδικό, να πάει σε ψυχίατρο. Εάν είναι Σαββατοκύριακο που είναι κλειστά τα ιατρία των ιατρών κλπ, να πάει στις πρώτες βοήθειες. Και αν νιώθουμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πρόσωπο για τον εαυτό του, να επικοινωνήσουμε ακόμη και με την αστυνομία. Είναι σοβαρό ζήτημα κάποιος να απειλεί για αυτοκτονία και σίγουρα είναι σοβαρή η ευθύνη για κάποιον ο οποίος ακούει τις απειλές. Εδώ θέλω να σας πω την εθνική γραμμή για την αυτοκτονία στην Ελλάδα ο τηλεφωνικός αριθμός για να απευθυνθεί κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα 24 ώρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία είναι το 1018. Είναι μια γραμμή μια αστική χρέωση. Α, απαντάτε από το κέντρο ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Παρατηρητήριο αυτοκτονιών κλίμακα. Είναι η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία η διέμφυση του κέντρου ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας είναι δεκελέων 50 κεραμικός και το σταθερό τηλέφωνο είναι 210 στην Αθήνα προφανώς, 34 17 163. Και το email είναι help@suicidepavla.help.gr. Αυτές τις πληροφορίες θα τις βάλω στην περιγραφή του βίντεο ώστε να τις έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, εννοείται ότι αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει με την... Το, το θέμα του βίντεο είναι τοξική χειριστική μητέρα απλώς επειδή έχει αναφερθεί το ζήτημα των απόπειρων αυτοκτονίας θεωρώ ότι έπρεπε να πω αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει φίλη των απόπειρων αυτοκτονίας που έκανε η μάνα τη. ήταν όλοι μας να την κοιτάμε στα μάτια, να βαπτίζουμε το παράλογο λογικό και να τις λέμε ναι σε όλα και αυτή να γίνεται όλο και χειρότερη. Ένα τέρας με κεφαλαία. Από μικρή ό,τι και να έκανα είχε συνέπειες. Όλες μιχαρές είχαν συνέπειες. Και να' ακούγεται η μάνα σου, ε. Έχω φάει πολύ ξύλο στη ζωή μου. Ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, για παράδειγμα γιατί έσπασα ένα βάζο, γιατί της αντιμίλησα, γιατί δεν έκανα αυτό που μου ζήτησε. Με χτύπουσε με παπούτσια, με κουτάλες σε όλο το σώμα και από τις φαλιάρες μου άνοιγε τη μύτη, έτρεχαν τα αίματα και αυτή συνέχισε. Τη φοβόμουν και τη φοβάμαι ακόμα. Εδώ μιλάμε για μια φοβερή ψυχική, λεχτική και σωματική κακοποίηση που δεχόταν η κοπέλα αυτή από τη μάνα της. Ο μπαμπά μου είναι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου, αλλά φταίει και αυτό που τη επέτρεψε να μα κάνει τόσο κακό. Τη φοβάται και αυτό και τον έχει σαν δούλο τη. Ω συνεξαρτόμενο, ακούγεται το πατέρα σου, σαν συνεξαρτόμενο. Τη κάνει όλα τα χατήρια για να μην την ευριάζει και του αλλάξει τα φώτα. Φοβάται δηλαδή ο πατέρα σου ότι αν δεν τη κάνει τα χατήρια τη μάνα σου, αυτή θα νευριάσει και θα του σπάσει, θα του αλλάξει τα φώτα. Που, 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 που. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, γνώρισε έναν κόμενο, δηλαδή απατούσε τον πατέρα σου, και με έβαζε να τις κάνω πλάτες στον πατέρα μου για να βγαίνει, να παίρνω τηλέφωνο τον κόμενο και να τον παρακαλώ όταν τσακώνονταν και ήθελε να τη χωρίσει. Ήταν και αυτός παντρεμένος με παιδιά. Αυτή είναι πολύ άσχημη μορφή γονιοποίησης, εξαιρετικά άσχημη μορφή γονιοποίησης που σου έκανε η μάνα σου. Μια ζωή μάλλον με τους γονείς της, τους παππούδες μου που τόσο λάτρευα, την αδερφή της και όλο της το σόι. Όλοι τη φωνάζουν τρελή. Όποιο τολμούσε να πάει κόντρα στα θέλω τη της απόψης, μάλλονε μαζί του και δεν ξαναμιλούσε. Τα λόγια της ήταν ότι καλύτερα μόνιμο και ειλικρινής, παρά ψεύτικη και με πολλού. Βάφτιζε την αγένειά της ειλικρίνεια. Ήθελα να παντρευτώ και να φύγω από αυτό το αρρωστημένο εγωκεντρικό περιβάλλον και όταν παντρεύτηκα και έφυγα από το σπίτι της, τότε ξεκίνησαν τα προβλήματά μου. Μάλωσε με τον άνδρα μου και την πέταξε έξω από το σπίτι. Έχουν να μιλήσουν δέκα ολόκληρα χρόνια. Ο άντρας μου ξέρει τι έχω περάσει και δεν θέλει να τη δει ούτε ζωγραφιστή. Ωστόσο εγώ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινα με τα παιδιά μου και την έβλεπα. Όποτε πήγαινα στο σπίτι της ήταν σαν να κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα. Όλο επικρίσεις. Μου έλεγε συνέχεια πώς είσαι έτσι. Έχεις παχύνει. Τι ρούχα είναι αυτά που φοράς. Λες και είσαι καμιά κυριούλα. Και όλο κατηγόριες για τους άλλους. Πήγαινα για μια ώρα και ήταν λες και περνούσε ένας μήνας. Ήμουν πάντα με τον απόδη στην πόρτα. Και γιατί πήγαινε κόρη μου, γιατί πήγαινε, γιατί. Μήπως αυτό που έκανε ο άνδρας σου να τη διώξει έξω από το σπίτι σας να ήταν μια ευκαιρία για σένα να τον ακολουθήσεις και δεν τον ακολούθησες. Με έχει διώξει από το σπίτι της τρεις φορές. Τη μία γιατί δεν έδωσα το όνομά της στην κόρη μου, την άλλη γιατί είχα αργήσει να πάω να τη δω και την τρίτη και τελευταία γιατί τη αντιμίλησα λέγοντά τη ότι δεν μιλάει με κανέναν και ότι δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι άλλοι. Ότι δεν μιλάει με κανέναν και ότι δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι άλλοι. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα και από τότε αποφάσισα να πάω no contact. Επιτέλου, το αποφάσισε. Μου έστελνε μηνύματα και με έβριζε και την έχουν μπλοκάρει από παντού. Πολύ καλά έκανε και την μπλοκάρε. Τώρα να ζητάει τα παιδιά μου και μέσω του πατέρα μου και τρίτον ατόμων μου δημιουργεί προβλήματα κατηγορώντας με ότι δεν την αφήνουμε να τα δει. Τα παιδιά μου είναι ανήλικα και πάνε που πάω εγώ. Έρχονται όλοι και μου λένε να τις συγχωρέσω, ότι είναι μάνα και τα λοιπά, όμως όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι έχω περάσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα, μετά από τόση τοξικότητα και χειρισμό που έχω φάει στη ζωή μου, είμαι ένας άνθρωπος που αναζητώ επιβεβαίωση από τους άλλους. Δεν θέλω να στενοχωρώ κανέναν, Πάντα κοιτάζω πώς να ευχαριστηθούν οι άλλοι και όχι εγώ, δηλαδή έχεις γίνει people pleaser. Δικαιολογώ και ανέχομαι όλες τις άσχημες συμπεριφορές και είμαι ανοχική. Παλεύω με το παρελθό μου, προσπαθώ να ξεχάσω όλα όσα έχω περάσει και να δυναμώσω μέσα από τα βιντεάκια σας και τις συμβουλές σας. Έλεγα ότι θα αρχίσω να ζω μόνο όταν αυτή πεθάνει, μα ακριβώς το no contact είναι μια ευκαιρία στην οποία εμείς φτιάχνουμε ένα τεχνητό θάνατο του προσώπου, το οποίο είναι κακοποιητικό, τοξικό και χειριστικό προς εμάς, ώστε να αρχίσουμε επιτέλους να ζούμε. Έφτασα 40 χρονών για να καταλάβω τι βίωνα όλα αυτά τα χρόνια. Πώς αποβάλλεται τόση τοξικότητα. Θέλει πολύ, πολύ και πολύ ψυχοθεραπεία και προσπάθεια και αποφυγή της τοξικότητα. Πιστέψτε με, δεν μπορούν στα μάτια να την κοιτάξω. Σε πιστεύω. Όποτε σκέφτομαι τι έχω περάσει, ή τυχαίνει να το συζητήσω με άλλα άτομα, με πιάνει ένα εσωτερικό τρέμουλο. Παθαίνει μια συναισθηματική αναδρομή, ένα emotional flashback. Δε τα βίντεο που έχουμε κάνει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, CPTSD. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή τη γυναίκα, τη φοβάμαι. Μου έκατσε κουτί που αυτή με έδιωξε για τρίτη φορά και εγώ βρήκα πάτημα και την έβγαλα από τη ζωή μου. Επιτέλους βρήκε πάτημα την τρίτη φορά που σε διώξε. Τώρα είμαι καλά, έτσι νιώθω και τη θέλω μακριά από εμένα και τα παιδιά μου. Θα κρατήσω αυτό το no κόντακτο όπως το λέτε, διαφορετικά θα καταλήξω εγώ στο ψυχιατρίο και αυτή θα ζει μια χαρά. Φοβάμαι όμως την ημέρα που θα με πλησιάσει για να ζητήσει και πάλι συγγνώμη. Δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι δεν μπορώ ούτε στα μάτια να την κοιτάξω, πόσο μάλλον να την αντιμετωπίσω. Ξέχασα να σου αναφέρω ότι και τα παιδιά μου τη φοβούνται και δεν τη θέλουν, διότι έχουν ζήσει στιγμές τσακωμού. Σε ευχαριστώ για όλα σου τα βιτιάκια που μου άνοιξαν τα μάτια και με έκαναν να καταλάβω τι είναι η μάνα μου και τι ζούσα όλα αυτά τα χρόνια. Κατάλαβα τι είναι η τοξικότητα και ποιο ο σκοπός του χειριστικού ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Θα ήθελα να κάνεις ένα βιντεάκι για μένα όποτε μπορείς, με πολύ αγάπη. Έτσι λοιπόν, κάναμε βιντεάκι για σένα φιλενάδα. Ε, μας δόθηκε ευκαιρία μέσα από το βιντεάκι να μιλήσουμε για τις απόπειρες αυτοκτονίας. Ε, τις πραγματικές απόπειρες και τις χειριστικές απόπειρες. Ξαναθυμίζω ότι ακόμη και αν υποψιαζόμαστε ότι μια απόπειρα είναι χειριστική, πρέπει οπωσδήποτε να παρέμβουμε. Η γραμμή στην Ελλάδα για το Κέντρο Πρόληψης Αυτοκτονιών είναι το 1018. Στην Κύπρο, 24ωρη γραμμή βοήθειας για βία στην οικογένεια είναι το 1440. 40 από εκεί μπορείτε να πάρετε και πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τέτοιες Καταστάσεις, όπως απειλές για αυτοκτονία. Ε, εννοείται ότι ε, έτσι όπως περιγράφει η φίλη την ιστορία με τη, με τη μάνα της, φαίνεται ότι η μάνα της χειριζόταν όλους, ακόμη και τον ψυχίατρο της ίσως, ή χειριζόταν το γεγονός ότι πήγαινε σε ψυχίατρο για να παρουσιάζει τον εαυτό της ως κάποιον που χρειάζεται προσοχή και φροντίδα ενώ στην πραγματικότητα δεν ανάλαβε ποτέ την ευθύνη του εαυτού τους. Και τέτοιοι άνθρωποι βγάζουν και κακό όνομα σε όλους εμάς, οι οποίοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, οι οποίοι κάνουμε ψυχοθεραπεία, οι οποίοι χρειαστούμε αντεκαταθλιπτική θεραπεία, οποιαδήποτε άλλη ψυχοδιάγνωση ή θεραπεία, πάμε στο ψυχίατρο και παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας, τη θεραπεία μας και τους άλλους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, και επίση παίρνουμε στα, στα, σοβαρά και το ρόλο μα ω γονεί και φροντίζουμε να μην επιβαρύνουμε τα παιδιά, της, τα παιδιά μας. Προσπαθούμε. Ε, έτσι όπως έχει περιγράψει τη μάνα της η φίλη, εξαιρετικά τοξική, εξαιρετικά χειριστική, εξαιρετικά εγωκεντρικός άνθρωπος, σίγουρα με ένα στυλ προσωπικότητας, σίγουρα με έντονη χειριστικότητα. Ε, φαίνεται πως και ο πατέρας της είναι συνεξαρτώμενος ή πτάμενος πίθικος, δηλαδή enabler, flying monkey είναι ο όρος στα αγγλικά που χρησιμοποιείται και έχει ληφθεί αυτός ο όρος από το παραμύθι του μάγου του Όζ και ο πατέρας της δεν βοήθησε την κόρη του και αυτό μας ενδιαφέρει ε, ότι θέλει ας κάνει αυτός με τη γυναίκα το αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ένα γονιό ήταν κακοποιητικό, εξαιρετικά κακοποιητικό, με όλου αυτού του τρόπου που περιέγραψε η φίλη στην επιστολή τη, και ο άλλο γονιό δεν έκανε τίποτα για να βάλει τέρμα στην κακοποίηση. Ο άντρα τη κοπέλα που έστειλε την επιστολή, προφανώ έχοντας υγιή προσωπικότητα, κατάλαβε ένωρί την πεθερά του ότι είναι τοξική και προβληματική και απομακρύνθηκε. Η κοπέλα αυτή πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Αγάπη μου, πολύ καλά λες ότι τώρα ήρθε η ώρα για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Τώρα που έχεις συνειδητοποιήσει τη δυναμική της σχέσης με τη μάνα σου. Τώρα που έχει πάει no contact, ακριβώς τώρα χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις όλα αυτά τα τραύματα που σου έχει προκαλέσει η μακροχρόνια, ναρκιστική κακοποίηση από τη μητέρα σου. Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα ξαναφτιάξει μαζί τη. Δεν είσαι υποχρεωμένη να έχει επαφέ μαζί τη. Δεν έχει καμία απολύτω υποχρέωση να μιλήσει μαζί τη ή να δεχθεί την οποιαδήποτε συγγνώμη τη. Ούτε είσαι υποχρεωμένη να παίρνει τα παιδιά για να τα βλέπει. Και από τη στιγμή που λες ότι τα παιδιά τη φοβούνται και δεν τη θέλουν διότι έχουν ζήσει στιγμέ τσακωμού. Λυπάμαι πάρα πολύ για το πόσο άσχημα πέρασες και περνάς από τη μάνα σου. Χαίρομαι που άνοιξαν τα μάτια σου, χαίρομαι που έχεις αντιληφθεί την τοξικότητα, τη χειριστικότητα και την έλλειψη ουσιαστικής συνδεσιμότητας από τη μητέρα σου και σε παρακαλώ πολύ πάρε στα σοβαρά τον εαυτό σου πάρε στα σοβαρά την απόφαση που έχεις πάρει για no contact και οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Συνέχισε να παρακολουθείς τα βιντεάκια μας εδώ στο YouTube, σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, όπου προσπαθούμε όλοι μας για ένα καλύτερο μέλλον. Έχεις δίκιο ότι αν ένας άνθρωπος τσακώνεται με όλους και πάει no contact με όλους όπως η μάνα σου, πολύ να έχει αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ότι έχω ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε τοξικού ανθρώπου στη ζωή μου και πάω no contact με αυτού. Και είναι εντελώ διαφορετικό εγώ να είμαι αιωνίω στο θύμα και όλοι οι άλλοι να είναι τοξικοί και όλοι οι άλλοι να είναι προβληματικοί και να έχω πάει no contact με τον κόσμο όλο. Φυσικά αυτό που έχει σημασία για τον καθένα ξεχωριστά από εμά είναι εμείς οι ίδιοι να αντιληφθούμε τη δική μας συνθήκη, ποια είναι η δική μας κατάσταση, να εξασκήσουμε την αυτογνωσία, να πάρουμε την απαραίτητη εξατομικευμένη ψυχολογική βοήθεια εμεί οι ίδιοι από ψυχολόγο της επιλογής μας, εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους άλλους να λειτουργούν με σεβασμό, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους άλλους να μην μας κακοποιούν, μπορούμε όμως να προστατεύσουμε τον εαυτό μας με τον no contact. Και δυστυχώς τέτοια περιστατικά, όπως είναι η μάνα σου, γιατί μόνο περιστατικό μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ένα επικίνδυνο ψυχικά περιστατικό επικίνδυνο για σένα, τέτοια περιστατικά μόνο με το no contact αντιμετωπίζονται. Και αν η ίδια θελήσει ποτέ να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού τη, αν η ίδια θελήσει ποτέ να καταλάβει τι ακριβώ έχει κάνει και αν θέλει η ίδια να διορθωθεί για τον εαυτό της, καλώ, αλλά εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη με τίποτα να την ξαναπάρει πίσω. Με τίποτα. Δεν θα κόψουμε το μέλλον σε κανέναν. Οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή, εάν το θελήσει και αν δουλέψει σκληρά και επίπονα, να αλλάξει τη ζωή του, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όμως πολύ συχνά τοξικοί άνθρωποι που πάνε no contact οι άλλοι από αυτούς προσποιούνται ότι αλλάζουν, προσποιούνται ότι μετανοούν, προσποιούνται ότι ζητούν συγγνώμη προκειμένου να ξανάρθουν πίσω και να μας κακοποιήσουν άλλη μια φορά. Οπότε, no contact εμεί και αν αυτός θέλει να πάει και να διορθωθεί και να βελτιωθεί, με γεια του, με χαρά του και πολύ καλά θα κάνει για τον εαυτό του και υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη για να σχετιστεί, δεν είναι ανάγκη να σχετίζεται μαζί μας. Είναι όντως πολύ θλιβερό, δύσκολο να αντιλαμβάνεσαι ότι ο γονέας σου, ο οποίος περίμενες να έχει το ρόλο του προστάτη και του αγαπητικού και στοργικού και χρήσιμου ανθρώπου στη ζωή σου και προστατευτικό ρόλο, Παίρνει το ρόλο του κακοποιητή σου. Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει και είναι κατανοητό ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 σου για να το καταλάβει. Μην νιώθει ότι άργησε πολύ. Σημασία έχει τώρα που το κατάλαβε να κρατήσει τι σωτήριε αποφάσει σου για αποφυγή επαφών και να αφοσιωθεί στο να θεραπεύσει τα πολύχρονα τραύματά σου. Έχει την αγάπη μου και μια σφιχτή αγκαλιά.